Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονοποιών Καστοριά ο Προφήτης Ηλίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην συνέντευξη τύπου, την τελευταία πριν από την 41η την επίσημη έναρξη της 43ης Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας Καστοριάς, που είναι την Πέμπτη, που ξεκινάει και επίσημα την Πέμπτη, 3 Μαΐου. Μία έκθεση η οποία θα έχει 123 εκθέτες. Μας κάνουν την τιμή 123 εκθέτες συνάδελφοι που νοποιεί να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη έκθεση από 13 διαφορετικές χώρες. Μία διεθνής έκθεση λοιπόν με το χαρακτήρα έτσι όπως τις αρμόζει. Μία διεθνής έκθεση που θα γίνει για πρώτη φορά επίσημα στο εκθεσιακό κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. Σε ένα χώρο υπερπλήρη, για μία ακόμη φορά έχουμε συμμετοχή ρεκόρ, 100% κάλυψη του εκθεσιακού χώρου από τους εκθέτες αυτούς που προαναφέραμε. Όλα αυτά βέβαια εκτιμούμε ότι είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μέσω της προβολής που έχει γίνει για τη συγκεκριμένη έκθεση, μέσω της προβολής από τα social media και φαίνεται η δουλειά που γίνεται εκεί, μέσω της προβολής και της προώθησης από την βάση δεδομένων την οποία έχει στην κατοχή του Σύνδεσμος Γονοποιών Καστοριάς και απαριθμεί περισσότερα από 6.000 email. Για μία ακόμη φορά λοιπόν θα έχουμε πτήσεις charter, οπότε πάμε τώρα στο ενδιαφέρον που υπάρχει για την επισκεψιμότητα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο κομμάτι αυτό. Θα έχουμε λοιπόν μία πτήση charter από την Μόσχα προς το αεροδρόμιο Καστοριάς. Είναι στα πλαίσια του στόχου του οποίου είχαμε θέσει εξ αρχής, ώστε σε κάθε εκθεσιακό γεγονός που κάνει πλέον ο Σύνδεσμος Γονοποιών Καστοριάς να ενεργοποιείται και το αεροδρόμιο για διεθνείς πτήσεις. Θέλουμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτόν τον στόχο, ώστε το αεροδρόμιο της Καστοριάς και η Καστοριά περαιτέρω να αποκτήσει αυτή την αξία που πρέπει. Πτήσεις charter λοιπόν από Μόσχα προς το αεροδρόμιο της Καστοριάς, 144 ατόμων. Από εκεί και πέρα έχουμε μεμονωμένους επισκέπτες, τους οποίους έχουμε κάνει κράτηση μέσω άλλων πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια οδικός προς την Καστοριά. Υπάρχει σε συνεργασία με το Enterprise Greece η αποστολή που προγραμματίζουμε από την Κορέα, μία αποστολή με περισσότερους από 15 επιχειρηματίες, τους δυνατότερους επιχειρηματίες, εμπορικούς επισκέπτες από τη συγκεκριμένη αγορά. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν πολύ μεμονωμένοι επισκέπτες και αυτό το δείχνει η ζήτηση και η προεγγραφή που υπάρχει στην ιστοσελίδα της έκθεσης για το ενδιαφέρον και την επισκεψιμότητα προς την συγκεκριμένη έκθεση. Το γκαλά θα γίνει σε εξωτερικό χώρο για μία ακόμη φορά, θέλοντας πάλι να τονίσουμε τη σημασία που έχει για μας ο τόπος μας και η περιοχή μας, η ευρύτερη περιοχή γενικότερα. Θα αναφερθούν και οι συνάδελφοι στην συνέχεια, σε λεπτομέρειες πάνω σε αυτά τα θέματα. Εγώ επιγραμματικά θα πω κάποια πράγματα. Στους επισκέπτες επίσης να προσθέσω ότι θα έχουμε αποστολή από την Ρωσική Ομοσπονδία Γούνας, θα έχουμε αποστολή από τον Σύνδεσμο Γονοποιών της Κορέας και θα υπάρχει και συμμετοχή από τον Σύνδεσμο Γονοποιών της Ρουμανίας. Όλοι αυτοί οι επίσημοι φορείς ζήτησαν από μόνοι τους να επισκεφθούν το συγκεκριμένο κλαδικό εκθεσιακό γεγονός. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και έναν επώνυμο πρόσωπο σχεδιαστή που εξεδήλωσε το ενδιαφέρον να έρθει για πρώτη φορά στην Καστοριά και να προσπαθήσει με τη σειρά του και με τον τρόπο του να προβάλλει όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα στην περιοχή μας. Θα ήθελα, πριν μάλλον περάσω σε ευχαριστίες, θα ήθελα να τονίσω κάτι, ότι όλα αυτά που λέμε βέβαια μας γεμίζουν με αισιοδοξία και με χαρά. Είναι ευχάριστα γεγονότα να υπάρχει τέτοια συμμετοχή
και τέτοια επισκεψιμότητα. Θα πρέπει να παραμείνουμε όμως στο γεγονός ότι ο κλάδος της Γούνας συνεχίζει να έχει προβλήματα και παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην περιοχή μας, η ελληνική Γούνα συνεχίζει να έχει προβλήματα. Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι γουνοποίοι, ξεκινώντας από εμάς που συμμετέχουμε στους επίσημους φορείς, να προσδώσουμε στην Γούνα την αξία αυτή που πρέπει να έχει και τον σεβασμό, αλλά θεωρώ ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει από τα προβλήματα αυτά που ταλανίζουν τον κλάδο. Θα πρέπει να κρατήσουμε για μία ακόμη φορά χαμηλούς τόνους, να μην δημιουργούμε προσδοκίες ότι όλα έχουν τελειώσει και όλα πάνε καλά. Όλα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους εμάς και πιστεύω ότι βήμα-βήμα και με το σεβασμό, όπως είπα, που πρέπει να επιδείξουμε στο συγκεκριμένο προϊόν, θα έχουμε στο τέλος τα θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές, καταρχήν, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την ΔΕΘ Χελέξπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους χορηγούς μας, το Δημοκρατήριο της ΝΑΦΑ με την Black Lama, τη νέα συνεργασία που έχουν, γιατί είναι ο μεγάλος χορηγός, είναι ο grand sponsor της 43ης Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας Καστοριάς. Τον χορηγό του Καλά, το Δημοκρατήριο της Κοπενχάγης, είναι ο χορηγός του Καλά για φέτος. Το Δημοκρατήριο της ΣΑΓΑ, που είναι επίσης χορηγός της έκθεσης, και την Εθνική Τράπεζα, που είναι επίσης χορηγός της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Από εκεί και πέρα, κάποιους φορείς και υπηρεσίες όπως είναι ο Δήμος Καστοριάς. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μία σύσκεψη μεταξύ όλων των φορέων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται για την άρτια διοργάνωση που θέλουμε να έχουμε για την έκθεσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Καστοριάς και τον Δήμο Άργους, μαζί με, βέβαια, με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις τεχνικές υπηρεσίες που με χαρά δέχτηκαν τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε με σκοπό, όπως είπα, να έχουμε μια πολύ καλή διοργάνωση και σε σχέση με τον καλά το οποίο θα γίνει σε εξωτερικό χώρο. Την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, με όλα τα τμήματα, την διοίκηση, την ασφαλείας, την διοίκηση της τροχέας και βέβαια και τον διοικητή του Άργους, του αστυνομικού τμήματος του Άργους οριστικού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο προσωπικό του συνδέσμου, γιατί καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και δίνουν έναν αγώνα. Είναι πολύ λίγα άτομα για αυτόν τον σκοπό που θέλουμε να πετύχουμε. Είναι πολύ λίγα τα άτομα. Παρ' όλα αυτά όμως καταβάλουν όλο τους τον εαυτό και χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βέβαια, όλα τα μέλη που εργάζονται νυχθημερών και όλους εσάς τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής μας για μία ακόμη φορά, γιατί έχει γίνει πλέον κατανοητό σε όλους και ιδιαίτερα σε εσάς ο σκοπός αυτός που θέλουμε να επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, πριν δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης και εύχομαι να πάνε όλα καλά για το καλό των γνωμοποιητικών επιχειρήσεων και βέβαια που θα προσδώσει την αξία αυτή που έχει ανάγκη και οφείλουμε στην Καστοριά και στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.